Φίλοι του ψαρέματος, γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να βάλουμε στα καρούλια μας ενός τύπου φρένο, ας το πούμε, όπως έχουν οι μηχανισμοί που αφήνουμε τα φρένα και τραβάνε τα ψάρια για να μην τα χάσουμε, τα καλά. Το ψάρι όταν πιαστεί στα καρούλια είναι λίγο πέδεμα να βγει, αυτό το γνωρίζουν οι καρουλάδες πολύ καλά, και θέλει όταν τραβάμε, όταν αρχίζει και κοντράρει το ψάρι, να αφήνουμε μπόσικα, μετά μόλις σταματάει να το ξαναμαζεύουμε, να το ξαναφύνουμε και τα λοιπά, ενώ στο καλάμι δεν ισχύουν αυτά. Τη δουλειά αυτή του μάζευε κάνε ράνι, την κάνουν τα φρένα και η μύτη που είναι ευλίγιστη. Εγώ το έχω δει αυτό από ψαράδες εντολικιώτες παλιούς, που όταν πιάνανε ψάρια μεγάλα, ειδικά λαβράκια εκεί μπροστά με το καρούλι, όπως τράβαγε το ψάρι και έπαιρνε κόντρες για να το κουράσουν, τι κάνανε. Είχαν ένα μπουκαλάκι όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το είχαν βάλει ένα σύρμα και το περνάγανε μία επάνω και το κλείναν. Αυτό. Και τα αφήναν. Μέσα στο νερό, όπως τράβαγε το ψάρι, έπαιζε και το μπουκαλάκι και το κούραζαν. Αν ήταν αρκετά μεγάλο και τους δυσκόλευε πολύ, κάναν το εξής, όπως τράβαγε, άφηναν μπόσικα και με το που σταμάταγε να τραβάει το ψάρι, κάναν αυτό το πράγμα. Μια θηλίτσα τέτοια, περνάγανε μέσα, σφίγγανε και τα αφήναν. Και μόλις τα αφήνανε, το ψάρι κουραζόταν με το μπουκάλι που τράβαγε και τα λοιπά, και έφκαγε κάποια στιγμή, έφκαγε και το βγάζαν. Βλέπετε το μπουκάλι αυτό είναι, το έχω βρει και το θυμήθηκα την πατέντα αυτή και σας την ανέβασα. Είναι παλιό το μπουκάλι αυτό, το έχω αρκετά χρόνια, από τα καρούλια ακόμα. Μέσα το έχω βάψει και πράσινο για να βλέπω που είναι σε περίπτωση που το παίρνανε. Τώρα που βγάζουν εταιρείες χρωματιστά μπουκαλάκια σαν αυτό του νερού, μπορεί να πάρετε ένα τέτοιο. Και είναι ένας τρόπος ο οποίος σας κάνει να μην χάσετε τα ψάρια. Να σας βοηθάει στο να μην χάσετε τα ψάρια. Δηλαδή μέσα στην τσάντα που είχα τα καρούλια, είχα και 2-3 μπουκαλάκια τέτοια, τα οποία τα είχα έτσι φτιαγμένα. Είτε απλά το πέρναγα και έκλεινα το σύρμα και τα άφηνα, αν ήταν μεσαίο μεγέθος ψάρι, ή του έκανα μία τσακιστή σαν αυτή εδώ πέρα που έδειξα, την ξαναδείξω άλλη μία. Ένα τέτοιο. Και χραπ, το σφίγγα πάνω στο μπουκαλάκι και τα άφηνα. Χρήσιμη πατέντα για τους καρουλάδες. Ελπίζω να τη χρησιμοποιήσετε και να δείτε ότι δουλεύει. Ευχαριστώ τους φίλους του ψαρέματος. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.